Έχει ξεκινήσει η 11η αποστολή της Άξιον Ελλάς στη Φολέγανδρο, στη Σίμη, στη Χάλκη, στην Αστυπάλαια και στη Κίμολο. Είμαστε μαζί με ένα κλιμάκιο 50 γιατρών, 15 διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών, θα κάνουν αιματολογικές εξετάσεις και θα παρέχουν εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, έχουμε και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα για τα παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και έργα υποδομής και θα εγκαινιάσουμε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στο νησί της Χάλκης. Κάνατε σήμερα είναι ότι κάνατε κάποιους ανθρώπους χαρούμενους. Οπότε νομίζω ότι στα πλαίσια της ζωής μας, της υπαρξιακής μας δηλαδή υπόστασης, νομίζω ότι αυτή είναι η αποστολή μας, θα μπορέσουμε να κάνουμε χαρούμενους τους ανθρώπους. Πιστέψτε μας, εμείς είμαστε πιο χαρούμενοι από εσάς, έτσι δεν είναι? Με αυτό το γνώμονα, με αυτή την κατεύθυνση, γίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα νησιά αυτά που αναφέραμε. Έχουμε συνεργασία με το WWF, το Let's Do It Greece, ένα πρόγραμμα για την ενημέρωση για την κομποστοποίηση για τους μικρούς κατοίκους των νησιών, γιατί όλο θέμα είναι να είμαστε πιο κοντά στο θέμα της κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της φροντίδας για το περιβάλλον. Για διψάνε, για γνώσεις, για πολιτιστικά δρόμενα, ψυχαγωγία. Στο πρόγραμμά μας έχουμε εντάξει πολλές δραστηριότητες, όπως για το περιβάλλον, έχουμε ένα σεμινάριο κομποστοποίησης, πρώτες βοήθειες, με το πρόγραμμα γίνει και εσύ ήρωας, αλλά και πολλά πολιτιστικά δρόμενα, όπως θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφος, βιβλιοπαρουσιάσεις, και αυτό που εισπράττουμε είναι μια τεράστια αγκαλιά, με ένα τεράστιο χαμόγελο και χαιρόμαστε πολύ, είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Η ιδέα είναι να τους φέρουμε προγράμματα τα οποία δεν έχουν αυτή πρόσβαση. Ένα από τα οποία κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι η Ολυμπιακή Εκχειρία. Και το θέμα είναι σέβομαι τη διαφορετικότητα. Όπου με τις διάφορες διαδραστικές εκδηλώσεις που κάνουμε και κάνουν τα παιδιά, ο σκοπός είναι να σεβαστούν τον διπλανό τους. Δηλαδή, βέβαια, κάποιος θα κερδίσει στον αγώνα, κάποιος θα χάσει, αλλά δεν είναι ότι ο νικητής και ο άλλος είναι ηττημένος. Όλοι παίζουν μαζί και γι' αυτό τους ζητάμε να χειροκροτήσουν ένας τον άλλον στο τέλος του παιχνιδιού. Με ποιον θα ξεκινήσω να δούμε λίγο τι είναι η ξεφασκία? Αυτό που εισπράττουμε είναι η ανακούφιση στα μάτια τους, η χαρά, η ασφάλεια, όπου εξειδικευμένοι γιατροί έρχονται και κάνουν τις εξετάσεις για τις οποίες θα έπρεπε να ταξιδέψουν, να πάνε σε ένα άλλο σε κοντινό νησί, να μείνουν εκεί και θα χρειαζόντουσαν πάρα πολύ χρόνο και χρήματα. Αυτή τη στιγμή έρχονται γιατροί εξειδικευμένοι, με μηχανήματα, με υπερήχους και κάνουν τις εξετάσεις που χρειάζονται στο νησί τους, χωρίς κόπο και χωρίς ταλαιπωρία. Ένα νησί που μας υποδέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη. Χάρηκαν πάρα πολύ που μας είδανε και ήταν πολύ αποδοτική, μπορεί να πω, η δράση μας αυτή, γιατί είδαμε και περιστατικά τα οποία μπορεί να πήγαιναν και να μην τα έβλεπε κανένας, εάν δεν τα έβλεπε κάποια τόσο μια ιατρική ομάδα η οποία έχει εξειδικευμένους γιατρούς. Παιδοκαρδιολόγους, παιδοοφθαλμιάτρους, ορθοπαιδικούς εξειδικευμένους, όλες οι ειδικότητες υπάρχουν. Είδαμε περιστατικά και τα στείλαμε περαιτέρω σε τριτοβάθμιο έλεγχο, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που υπάρχουν κλιμάκια όπως και εσείς και έρχεστε εδώ πέρα και γίνεται τέτοια δουλειά και είστε όλοι τόσο πρόσχαροι και πρόθυμοι να βοηθήσετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ.
και που το κάνετε με την καρδιά σας και φαίνεται. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάτε μικρά νησιά όπως η Κεφάλαια, που είναι άγονη γραμμή και μακριά, και ευχαριστούμε για όλα. Για όσους πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαδικασία, όταν έχεις 2-3 φορές δρομολόγια ενδοκυκλαδικά για να πας Σύρο ή 2-3 φορές αντίστοιχα για να πας Πειραιά, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Γιατί πρέπει ο καθένας μας να πάρει 4-5 μέρες εργάσιμες για να πάει, να έρθει το καράβι, να πας στη Σύρο, να κάνεις ένα 4-5 ώρες ταξίδι. Και με τι καιρούς θα κάνει, και αν είναι καλοκαίρι, πάει και έρχεται. Αν είναι χειμώνας, εκεί είναι λίγο τα δύσκολα. Είναι δύσκολο σαν οικογένεια με δύο παιδιά να ξοδεύεις τόσα λεφτά για να πας να βρεις τους γιατρούς σε άλλο μέρος, είτε στην Αθήνα να λέγεται αυτό, είτε κοντά μας στη Ρόδο που βρίσκονται όλοι οι γιατροί. Γιατί ξοδεύεις και μέρες, χάνεις και το μεροκάματό σου, δεν ξέρεις πού να αφήσεις τα παιδιά σου. Και είναι δύσκολο να κλείσει ραντεβού, να πάρει το καράβι, μετά το αεροπλάνο, διαμονή, αν δεν έχει άλλο καράβι να επιστρέψει την ίδια μέρα, αν είναι από Ρόδο. Είναι πολύ βασικό. Το ότι γλίτωσες και την ταλαιπωρία, ταξί, να περιμένεις τα ραντεβού. Τώρα περιμένεις ένα χώρο να κάνεις όλες τις εξετάσεις. Και έχουμε, για μένα ήταν δώρο. Συμμετέχουμε σε αυτή την αποστολή προσπαθώντας να βοηθήσουμε τα απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδος να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, που είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψουν για να βρουν ειδικούς γιατρούς. Προσπαθούμε πάντα στη συνεργασία με την πολιτεία να δώσουμε λύσεις σε κάποια χρόνια προβλήματα ασθενών και παράλληλα προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις. Αυτό γίνεται βέβαια καθαρά εθελοντικά, αφήνοντας ιατρία, αφήνοντας οικογένειες, χρόνο από τη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που μας αρέσει και το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αυτό που εισπράττουμε ηθικά αλλά και συναισθηματικά είναι το χαμόγελο και η αγάπη που παίρνουμε από τους κατοίκους, και αυτό είναι το παν για μας και το κυριότερο. Τον ιατρικό και πολιτιστικό εξοπλισμό με ασφάλεια στον χώρο που γίνονται τα ιατρία και οι εκδηλώσεις, προσφέροντας και εμείς από τη μεριά μας μέσω του εθελοντισμού στους ανθρώπους και που πηγαίνουμε στα διάφορα μέρη. Η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτη. Δηλαδή, με το που φτάνουμε στο νησί, οι άνθρωποι έρχονται, μας βλέπουν ότι μεταφέρουμε τον εξοπλισμό, έρχονται να βοηθήσουν με μεγάλη χαρά και προθυμία. Αυτό μας γεμίζει μεγάλη χαρά. Και μας κάνει, έχουμε μεγάλη ικανοποίηση.